Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Καβάλα με έναν γιατρό ο οποίος καλείται να πληρώσει πρόστιμο επειδή δεν πλήρωσε διόδια πηγαίνοντας να συνδράμει σε περιστατικό πνιγμού ενός παιδιού. Ο γιατρό έκανε έναν κυριολεκτικό αγώνα δρόμου για να σώσει το παιδί, του οποίου η ζωή κινδύνευε και τώρα του ζητούν τα χρήματα από τα διόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Οφρινίου του νομού Καβάλα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το grtimes.gr, ένα μικρό αγόρι κινδύνευσε να πνίγει και σώθηκε χάρη στη σωτήρια επέμβαση γιατρού που τυχαία βρισκόταν στο σημείο. Ο γιατρό που πρόσφερα τι πρώτε βοήθειε έκρινε ότι η ζωή του παιδιού διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο και ότι έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καβάλλα, καθώ κάθε λεπτό μετρούσε αντίστροφα για την σωτηρία του. Για να κερδιθεί πολύτιμο χρόνο και καθώ το ΕΚΑΒ απάντησε ότι θα έφτανε στο σημείο σε μία ώρα περίπου, αποφάσισε ο ίδιο ο γιατρό με δική του ευθύνη να το μεταφέρει στο νοσοκομείο αφού πρώτα ενημέρωσε όλου του αρμόδιου ΕΚΑΒ, νοσοκομείο, αστυνομία και διώδεια. Η κατάληξη ήταν ευτυχή, καθώ το παιδί σώθηκε με την πρωτοβουλία του ιδιώτη γιατρού. Δύο χρόνια μετά, όμω, ο συγκεκριμένο γιατρό πήρε το παράσημό του, καθώ του ήρθε πρόστιμο από την εταιρεία γιατί δεν πλήρωσε στο σταθμό των βιοδίων. Το θέμα έφερε στην επιφάνεια το επιλογέ. Το περιστατικό σχολίασαν άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα τη υγεία. Μπράβο του, τον παραδέχομαι. Ήταν ο σχολιασμό του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Σέρων, κ. Άγγελου Βάκαλου, για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο οποίο επισήμανε τη γενναιότητα τη πράξη του ιατρού. Που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο σεραίος γιατρό υπέβαλε ένσταση για την οποία και του ξαναζήτησαν τα στοιχεία και τώρα βρίσκεται σε αναμονή τη οριστική απάντηση.